Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. Πώς είστε? Today's video is a vocabulary lesson. We will learn the vocabulary you should know if you want to go to a bank in Greece. We will learn all these phrases you need to deposit or withdraw money, to take a loan. You will listen to some dialogues to see how we can use this vocabulary, and also there is a mini quiz at the end of the video. So, don't forget to subscribe to my channel for regular lessons and let's get started. Η τράπεζα. Η τράπεζα. The bank. Ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός. The account. Ο τραπεζικός λογαριασμός. Ο τραπεζικός λογαριασμός. The bank account. Ανοίγω έναν τραπεζικό λογαριασμό. Ανοίγω έναν τραπεζικό λογαριασμό. I open a bank account. Ο τραπεζικός υπάλληλος. Ο τραπεζικός υπάλληλος. The bank employee. Ο πελάτης. Ο πελάτης. For a man. And η πελάτησα, η πελάτησα, for a woman, the customer. Καλημέρα. Γεια σας. Πώς θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω? Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό. Έχετε μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά? Έτσι νομίζω. Θα μπορούσατε να μου πείτε τι ακριβώς χρειάζομαι? Φυσικά. Θα χρειαστείτε την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας, το τελευταίο εκαθαριστικό και έναν πρόσφατο λογαριασμό στο όνομά σας. Εάν πρόκειται για λογαριασμό μισθοδοσίας, θα πρέπει να προσκομίσετε μία βεβαίωση από τον εργοδότη ή την πιο πρόσφατη απόδειξη μισθοδοσίας, καθώς και βεβαίωση επαγγελματικής διεύθυνσης. Δεν θέλω λογαριασμό μισθοδοσίας. Έναν απλό αποταμιευτικό λογαριασμό. Δεν έχω όμως μαζί μου το εκαθαριστικό. Γίνεται να έρθω αύριο? Βέβαια. Μπορείτε να έρθετε όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Let's see again. Καλημέρα. Good morning. Γεια σας. Πώς θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω? How could I serve you? How may I serve you? If you are a beginner, maybe you find strange the tense of the verb μπορώ, I can. Θα μπορούσα. To be polite, instead of present tense, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω, how can I serve you, we use θα and past continuous. Θα μπορούσα. Πώς θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω? Θα ήθελα να ανοίξω έναν τραπεζικό λογαριασμό. I would like to open a bank account. We can see that we use again, θα and past continuous. Θα ήθελα. I would like instead of present tense. Θέλω. I want. Έχετε μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά? Do you have with you the necessary documents? Τα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά is a general word we use about the documents we need to do anything in a state agency. Έτσι νομίζω. I think so. Θα μπορούσατε να μου πείτε τι ακριβώς χρειάζομαι? Could you tell me what exactly do I need? Φυσικά. Of course. Θα χρειαστείτε την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας. You will need your identity card or your passport. Το τελευταίο εκαθαριστικό, the last salary statement, και έναν πρόσφατο λογαριασμό
στο όνομά σας. Enter recent bill in your name. Ο λογαριασμός. A masculine noun which means the account or the bill. Εάν πρόκειται για λογαριασμό μισθοδοσίας, ο λογαριασμός μισθοδοσίας is the bank account through which we receive our salary. So, if it is about a salary account, you should bring a certificate from the employer or the most recent salary receipt, and also a certificate, a document that confirms your work's address. Δε θέλω λογαριασμό μισθοδοσίας. I don't want a salary account. Έναν απλό αποταμιευτικό λογαριασμό. A simple saving account. Ο αποταμιευτικός λογαριασμός. The saving account. Δεν έχω όμως μαζί μου το εκαθαριστικό σημείωμα. But I don't have with me the salary statement. Γίνεται να έρθω αύριο. Is it possible to come tomorrow? Βέβαια, μπορείτε να έρθετε όποτε θέλετε. Of course, you can come whenever you want. Σας ευχαριστώ πολύ. Thanks a lot. Let's continue with the vocabulary. Καταθέτω χρήματα. Καταθέτω χρήματα. I deposit money. Or βάζω χρήματα. Βάζω λεφτά. I put money in. Κάνω ανάληψη. Κάνω ανάληψη. I make a withdrawal. Or βγάζω χρήματα. Βγάζω χρήματα. I take out money. Βγάζω χρήματα also means I earn money. We can use both of them when we talk to the teller. Θα ήθελα να κάνω μία ανάληψη. Θα ήθελα να κάνω μία ανάληψη. I would like to make a withdrawal. Θα ήθελα να βγάλω χρήματα. Θα ήθελα να βγάλω χρήματα. Or θα ήθελα να βγάλω and the amount. Θα ήθελα να βγάλω 300 ευρώ. The first way is more formal. Also, we use the phrase τραβάω χρήματα. Τραβάω χρήματα, I pull money, when we withdraw money from the ATM. Γεια σας. Καλημέρα. Θα ήθελα να κάνω μία ανάληψη, παρακαλώ, 200 ευρώ. Δώστε μου, σας παρακαλώ, το βιβλιάριο καταθέσεων και την ταυτότητά σας. Ορίστε. Υπογράψτε εδώ, παρακαλώ. Μάλιστα. Είστε έτοιμοι. Ευχαριστώ. And now, let's see again. Γεια σας. Hello. Καλημέρα. Θα ήθελα να κάνω μία ανάληψη, παρακαλώ. 200 ευρώ. Good morning. I would like to make a withdrawal, please. 200 euros. Δώστε μου, σας παρακαλώ, το βιβλιάριο καταθέσεων και την ταυτότητά σας. Give me please your passbook, your deposit booklet and your identity card. Ορίστε. Here you are. Υπογράψτε εδώ παρακαλώ. Sign here please. Υπογράφω. I sign. Μάλιστα. Of course, sure. Είστε έτοιμοι. You are ready. Ευχαριστώ. Thanks. Let's go now to the loans.
Δανείζω. Δανείζω. I lend. Δανείζομαι. Δανείζομαι. I borrow. Το δάνειο. Το δάνειο. The loan. Παίρνω δάνειο. Παίρνω δάνειο. I get a loan. The loan can be στεγαστικό. Το στεγαστικό δάνειο, when we take it to build or buy a house. Καταναλωτικό. Το καταναλωτικό δάνειο, the consumer loan. Φοιτητικό. Το φοιτητικό δάνειο, the student loan. It is the loan the students of university can take to cover the tuition fees and living costs. Το επιτόκιο. Το επιτόκιο. The interest rate. It can be χαμηλό. Το χαμηλό επιτόκιο. Low loan interest. Or υψηλό. Το υψηλό επιτόκιο. The high loan interest. Η δόση. Η δόση. And in plural, οι δόσεις. Οι δόσεις. Installment. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο? Καλημέρα. Φυσικά, καθίστε παρακαλώ. Πρόκειται να αγοράσουμε ένα σπίτι και ενδιαφερόμαστε για ένα στεγαστικό δάνειο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά? Ευχαρίστως. Γιατί ποσό συζητάμε? 100.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή η τράπεζά μας χορηγεί στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο 8% και εξόφληση σε όσες μηνιαίες δόσεις επιθυμείτε. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούμε? Να έχετε σταθερό εισόδημα και έναν εγγυητή. Let's see again. Καλημέρα σας. Good morning to you. Μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο. It means, can I keep you busy for a while? We mean, can I bother you for a while? Καλημέρα. Φυσικά, καθίστε παρακαλώ. Good morning, of course, sit please. Πρόκειται να αγοράσουμε ένα σπίτι και ενδιαφερόμαστε για στεγαστικό δάνειο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά? We are going to buy a house and we are interested in a home loan. Can you inform us about it? Ευχαρίστως. Γιατί ποσό συζητάμε? With pleasure. What amount we are talking about? 100.000 ευρώ. 100,000 euro. Αυτή τη στιγμή η τράπεζά μας χορηγεί στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο 8% και εξόφληση σε όσες μηνιαίες δόσεις επιθυμείτε. At the moment, our bank provides home loans at a fixed interest rate of 8%. And repayment in as many monthly installments as you wish. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούμε? Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούμε? What conditions we should meet, we should fulfill? Να έχετε σταθερό εισόδημα και έναν εγγυητή. Να έχετε σταθερό εισόδημα και έναν εγγυητή.
to have a stable income and a guarantor. And some additional words and phrases. Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού. Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού. The bank account number. Η μεταφορά. Η μεταφορά. The transfer. Το συνάλλαγμα. Το συνάλλαγμα. The exchange rate. Το χρέος. Το χρέος. The debt. Το χαρτονόμισμα. Το χαρτονόμισμα. And in plural, τα χαρτονομίσματα. Τα χαρτονομίσματα. The banknotes. Το κέρμα. Το κέρμα. And in plural, τα κέρματα. Τα κέρματα. Coins. Η επιταγή. Η επιταγή. The check. Εξαργυρώνω. Εξαργυρώνω. To cash. To cash a check, for example. Τα μετρητά. Τα μετρητά. The cash. Οι δεσμίδες μετρητών. Οι δεσμίδες μετρητών. Stacks of cash. Η κάρτα ανάληψης μετρητών. Η κάρτα ανάληψης μετρητών. The ATM card. Το ταμείο. Το ταμείο. The teller window. Η αποπληρωμή. Η αποπληρωμή. The repayment. Θα ήθελα να κάνω συνάλλαγμα. Θα ήθελα να κάνω συνάλλαγμα. I would like to change money. Το ATM είναι εκτός λειτουργίας. Το ATM είναι εκτός λειτουργίας. ATM is out of order. Θα ήθελα να μάθω το υπόλοιπο του λογαριασμού μου. Θα ήθελα να μάθω το υπόλοιπο του λογαριασμού μου. I would like to learn my account balance. Θα ήθελα να μεταφέρω χρήματα. Θα ήθελα να μεταφέρω χρήματα. I would like to transfer money. Πόσο κοστίζει αυτή η συναλλαγή? Πόσο κοστίζει αυτή η συναλλαγή? What is the fee for this transaction? And a mini quiz. Εχθές το βράδυ πήγα να κάνω μία ανάληψη, αλλά το μηχάνημα ήταν... Yesterday night I went to make a withdrawal, but the machine was... We mean the ATM was out of order. Εχθές το βράδυ πήγα να κάνω μία ανάληψη, αλλά το μηχάνημα ήταν εκτός λειτουργίας. Εκτός λειτουργίας. It was out of order. Θέλω να πάρω ένα καταναλωτικό δάνειο, όμως το είναι υψηλό. I want to get a consumer loan, but the interest rate is high. Θέλω να πάρω ένα καταναλωτικό δάνειο, όμως το επιτόκιο είναι υψηλό. Το επιτόκιο,
the interest rate. Θα ήθελα να ανοίξω έναν τραπεζικό λογαριασμό. Θα ήθελα να ανοίξω έναν τραπεζικό λογαριασμό. I would like to open a bank account. Έχετε φέρει τα απαραίτητα... Have you brought the necessary documents? Έχετε φέρει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά. The necessary documents. And that's all for today. You can find all the notes and the vocabulary in my blog. If you want more lessons like this one, don't forget to write it down below, to write about which topic you would like to talk in the next lesson, and to subscribe to my channel for regular lessons. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Γεια σας!